Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς όπως όλα δείχνουν, σε άμεσο χρόνο τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα κληθούν να λάβουν θέση. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις νομαρχών της ευρύτερης περιοχής. Το ζήτημα του αιρετού Περιφερειάρχη θέτει και ο νομάρχης Σάρτας. Είμαι και εγώ ενήμερος ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας διοικητικής αλλαγής, χωρίς όμως να έχουμε σαφές καθορισμένο πλαίσιο πώς θα γίνει. Τη μια μέρα ενημερωνόμαστε ότι θα υπάρχουν 22 νέες νομαρχικές αυτοδιοικήσεις, την άλλη 17 και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε διοικητική μεταβολή θα γίνει σε επίπεδο διάρθρωσης νομαρχιών θα πρέπει να γίνει πρώτα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΕΕ και των επιμέρους νομαρχικών αυτοδιοικήσεων. Το δεύτερο που θέλω να πω ότι είμαστε θετικοί σε αυτή την αλλαγή. Αλλαγή όμως χωρίς διεύρυνση αποδιοίκησης, χωρίς ενίσχυση του τριγούνου της τοπικής αυτοδιοίκησης και χωρίς αιρετό περιφερειάρχη, κατηγορούμενος τη δικιά μου, δεν μπορεί να περάσει. Είμαι υπέραμοχος της έκφρασης της βούλης του λαού σε επίπεδο και περιφερειακό και τοπικό. Αν η περιφέρεια είναι σε επίπεδο προγραμματισμού σχεδιασμού, ο νομός θα έχει το επίπεδο το διοικητικό και το εκτελεστικό. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε μια συνισταμένη λύση και απόψεων που δεν έχει να κάνει με διοικητικά όρια, αλλά έχει να κάνει με θέματα πλαισίου αρμοδιοτήτων και οριοθέτησης των σχέσεων με την περιφέρεια και το κεντρικό και την κεντρική διοίκηση.